Εμείς θα μείνουμε λίγο στο 1821 ή στο 2021, κύριε Φίλια, καλησπέρα. Θα μείνουμε στο 2021, καλησπέρα και σε εσάς. Ο βοηθός περιφερειάρχη και υπεύθυνος για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, είναι μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φίλια, που ανταποκριθήκατε στο καλεσμά μας. Ακούσαμε και την κυρία Τσουκαλά και θέλω να ξεκινήσω από εκεί, που είπε ότι εδώ στη Βοστίτσα ήταν η αρχή ουσιαστικά της Επανάστασης. Τώρα δεν ξέρω, θα δημιουργηθεί και λίγο θέμα, γιατί είναι και άλλες περιοχές που διεκδικούν και θα μπούμε και σε μια τέτοια συζήτηση κάποια στιγμή, να ξέρετε. Τουλάχιστον από την πλευρά της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος δεν θα μπει σε τέτοιες συζητήσεις και δεν νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η διάθεση, τουλάχιστον από το Δήμο Αιγείου. Βεβαίως, το Αίγιο, η Βοστίτσα, τόσα χρόνια παρέμεινε, αν θέλετε, στο παρασκήνιο. Κατόρθωσε με προσπάθειες της κυρίας Μπεντεβή κυρίως στο Αίγιο, έτσι, να βγει το προεδρικό διάταγμα και να αναγνωριστεί η πολύ μεγάλη συμβολή της μυστικής συνέλευσης της Βοστίτσας, έτσι ώστε να ακολουθήσουν πέρυσι και φέτος αυτές οι όμορφες εκδηλώσεις, οι οποίες εμπλουτίζεται, ναι, από ό,τι φαίνεται κάθε ακριβώς χρόνο. Η αλήθεια ποια είναι, ότι δεν φτάσαμε ξαφνικά στην Επανάσταση. Έγιναν και προεπαναστατικά γεγονότα, όπως λέει η ιστορία, και πολλά γεγονότα τα οποία συνέβησαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μαζί. Εμείς δεν πρέπει να πάμε να προσπαθήσουμε να ξαναγράψουμε την ιστορία. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι έγινε αυτό το γεγονός, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο έγινε, τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε, να δούμε τις όμορφες στιγμές, να δούμε τις άσχημες στιγμές και να τις προβάλλουμε κυρίως στην νεολαία, για να τους δώσουμε δηλαδή την πραγματική εικόνα της ζωής. Και από εκεί και πέρα, αφού τα δούμε όλα αυτά, με βάση τις αξίες οι οποίες προέκυψαν, αναδύθηκαν από το όλο γεγονός, με βάση τα σημερινά δεδομένα, να χαράξουμε τη νέα Ελλάδα, η οποία πρέπει να ξεκινήσει από το νέο ορόσημο που θέλουμε να είναι το 2021. Μάλιστα. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπάρχουν πάρα πολλά σημεία όπου θεωρούνται ιστορικά και συνέβαλαν στην Επανάσταση του 1821. Έχετε κάνει την καταγραφή, έχετε ξεκινήσει την καταγραφή για το πού μπορεί να γίνουν εκδηλώσεις? Λοιπόν, δεν έχουμε μιλήσει, αλλά πέσατε ακριβώς διάνα. Από εκεί ξεκινήσαμε. Και από εκεί θα ξεκινούσε οποιοδήποτε ήθελε να δει και να ασχοληθεί με το θέμα σοβαρά. Και μάλιστα αυτό, η ιστοριογραμμή, όπως λέμε, έτσι, η ιστορία της Δυτικής Ελλάδας, είναι η ομπρέλα κάτω από την οποία θα έρθουν και θα κουμπώσουν οι περισσότερες εκδηλώσεις, παύλα δράσεις, ναι, το 2021. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε κατά 90% έτοιμη αυτή την ιστοριογραμμή. Αν είδατε προχτές, περάσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο μια γνωμοδοτική επιτροπή. Ακριβώς. Ίσως είναι από τις λίγες φορές στην Ελλάδα, ας πούμε, που σε επίπεδο αυτοδιοίκησης πολιτικής έχουμε συνηθίσει γνωμοδοτική επιτροπή, ότι είναι μια επιτροπή για άλλα θέματα. Για άλλα θέματα. Ναι. Έτσι, λέγεται γνωμοδοτική, αλλά δεν είναι. Για μας όμως είναι. Είναι πραγματικά άνθρωποι, επιστήμονες, ιστορικοί και άλλες ειδικότητες, γιατί θα χρειαστούμε γνωμοδότηση για πάρα πολλά θέματα. Έτσι. Οι οποίοι πριν ακόμα συσταθεί κάποια από αυτούς η επιτροπή, δουλεύουν και έχουμε αυτή τη στιγμή το χρονολόγιο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μάλιστα. Το πρώτο οποίο που θα βγει, εγώ το περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτή, ναι, την ιστοριογραμμή που λέτε, ναι, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Φυσικά, εδώ δεν τα γνώριζα εγώ, οποίος είμαι εκπαιδευτικός. Είναι πραγματικά πάρα πολλά τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί. Μικρότερα σε εμβέλεια, μεγαλύτερα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει αυτό ακριβώς θέλουμε να δείξουμε, ότι όλα αυτά συνέβαλαν στο να γίνει τελικά, να φτάσουμε τελικά σε αυτή την απόφαση να διώξουμε ελαττώματα της φυλής μας, όπως ήταν εκείνα τα χρόνια και συμβαίνει και σήμερα η διχόνοια, έτσι, η ασυνονοησία, και να βγάλουμε παραδείγματος χάρη ένα συμπέρασμα, μια αξία που βγήκε τελικά από την έναρξη της Επανάστασης, η οποία έγινε στην Αγία Λαύρα, και να δούμε ότι όταν συνενώθησαν οι φωνές, που ξεκίνησε βέβαια αυτή η συνένωση από τη Βοστίτσα, είδατε πως δεν είναι όλα μαζί, αλλά όλα μαζί όμως κάνουν το ένα, που, έτσι, σημαίνει το μεγάλο, έτσι, γεγονός. Να ρωτήσω, κύριε Φίλια, υπάρχει συνεργασία και με τις υπόλοιπες περιφέρειες ή κάθε περιφέρεια
θα δημιουργήσει το δικό της πρόγραμμα και κάνει τη δική της καταγραφή προκειμένου στη συνέχεια να ενωθούν όλα αυτά υπό την ομπρέλα της Κεντρικής Επιτροπής που έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός. Θα σας πω ποια είναι η πορεία μέχρι στιγμής. Εμείς εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε πρώτη φάση συλλέξαμε κάποιες προτάσεις για να καταλάβουμε και εμείς πού βαδίζουμε, γιατί δεν είναι κάτι που έχεις. Ότι έχει ξαναγίνει. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έχουμε λοιπόν κάποιες προτάσεις, οι οποίες έχουν και κάποιες από αυτές έναν προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν, αυτές οι προτάσεις, αυτή η ιδεοθύελα όπως λέμε, μας βοήθησε να μπορέσουμε να χαράξουμε και εμείς την τακτική μας. Δεύτερο στάδιο ήταν η Γνωμοδοτική Επιτροπή. Τρίτο στάδιο, το επόμενο στάδιο που θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, είναι οι προτάσεις αυτές πλέον επισήμως να κατατεθούν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας. Τέταρτο στάδιο είναι η γνωμοδότηση από την Επιτροπή, τη γνωμοδοτική που είπαμε νωρίτερα, ποιες από αυτές τις δραστηριότητες είναι αξιόπιστες, ποιες είναι έγκυρες, γιατί έχει και αυτό μεγάλη σημασία. Βέβαια, βέβαια. Φανταστείτε να κάνεις μια εκδήλωση και στο τέλος να βγει ένας φορέας και να σου πει ότι αυτές οι στολές που παρουσίασες δεν ήταν ελληνικές, αλλά ήταν βουλγάρικες. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και το επόμενο στάδιο είναι να γίνει ένα σχέδιο δράσης που θα περιγράφει ακριβώς το τι θα γίνει και αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, μέχρι το καλοκαίρι να ξέρετε. Α, μάλιστα. Θα έχουμε δηλαδή από μέχρι το καλοκαίρι πέρα, μια συνολικότερη εικόνα. Θα ξέρουμε ανά τόπο, ανά χρόνο, τι θα γίνει και πού και πώς και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει προγραμματισμός. Τουλάχιστον αυτό θέλουμε να κάνουμε. Πιστεύουμε να το καταφέρουμε. Μέχρι ώρας είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε ορίσει. Από εκεί και πέρα, αυτές οι δράσεις, αυτός ο κατάλογος θα τεθεί υπόψη της κυρίας Αγγελοπούλου, δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής. Και κάποιες από αυτές θα υιοθετηθούν, τουλάχιστον και με την μορφή της αιγίδας, αλλά πιστεύω και οικονομικά, γιατί διαφορετικά θα έχουμε κάποιο θέμα με το οικονομικό μέρος, και από την Κεντρική Επιτροπή. Στη συνέχεια όμως, καταλαβαίνετε ότι νομίζω ότι εκεί ακριβώς, σε αυτό το σημείο, θα αρχίσει και η συζήτηση και με τις άλλες περιφέρειες, έτσι ώστε να γίνει μια ανταλλαγή. Σωστά. Ή αν θέλετε μια συγχώνευση. Λοιπόν, νομίζω ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε έτσι μια εικόνα. Σας είπα, ναι. Όχι, δεν είναι σκοπός μας μόνο. Πρέπει να γίνει για να υπάρχει σωστή προετοιμασία. Για να γίνει σωστή προετοιμασία. Μάλιστα. Αυτός. Περιμένουμε με ενδιαφέρον έτσι κάποια γεγονότα τα οποία δεν τα ξέραμε και θα δουν το φως της δημοσιότητας. Σας δεσμεύω εδώ στον αέρα της Μετρόπολης και γενικότερα του Ιόνια ότι θα θέλαμε να μάθουμε πάρα πολλά. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το συγκεκριμένο θέμα. Ειδικά τώρα που έχετε ανακαινιστεί και να ευχηθώ και σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φίλια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Πάντα στη διάθεσή σας.